Πάμε στον Θανάση Ευγερινό για να δούμε όλα τα νεότερα από την Μόσχα, Θανάση. Ξεκινώντας από την αποκάλυψη που έκανε ο Πούτιν για ένα πολύ ενδιαφέρον παρασκήνιο σχετικά με την διαμεσολάβηση της Τουρκίας, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Καλησπέρα από τη Μόσχα, που κάθε άλλο παρά απομονωμένη δεν μοιάζει μετά τη σύνοδο κορυφής των BRICS, καθώς δίπλα στο Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκαν εκπρόσωποι πάνω από 30 χωρών. Στη συνέντευξη τύπου, όταν τελείωσαν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής, ο Πούτιν αποκάλυψε ότι στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ένας Τούρκος εκπρόσωπος μετέφερε μια πρόταση από την Ουκρανική πλευρά. Δεν διευκρίνησε ποιος ήταν αυτός ο Τούρκος εκπρόσωπος και τι ήταν το περιεχόμενο αυτής της πρότασης. Αποκάλυψε όμως έτσι ότι υπάρχει κάποιο είδους παρασκηνιακή συνεννόηση μέσω της Τουρκίας με την Ουκρανία, και πολύ αργότερα, 2 η ώρα τα ξημερώματα, σε αποκλειστική του συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, μιλώντας ακόμη και για ένα πακέτο εγγράφων, μια νέα πρόταση από την Ουκρανία που του μετέφερε ο Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος. Δεν πρόλαβε, είπε, να διαβάσει αυτά τα έγγραφα, τι θα μπορούσαν να περιέχουν. Είπε ότι δεν έχει και μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ουκρανική πλευρά, γιατί 2 φορές στο παρελθόν, ενώ είχαν μεταφερθεί τέτοιες προτάσεις, οι Ουκρανοί μετά τα γύρισαν και την ακριβώς επόμενη μέρα έλεγαν κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, την επόμενη εκείνη τη συνεννόηση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ζελένσκι την επόμενη ημέρα ανήγγειλε το πρόγραμμα νίκης, όπως λέει η Ουκρανική πλευρά. Αυτό δείχνει όμως ότι υπάρχει ένα τέτοιο παρασκήνιο. Όπως επίσης, βέβαια, υπάρχει και μια τεράστια αποφασιστικότητα από ρωσικής πλευράς, όπως έδειξε ο Πούτιν, να τελειώσει αυτό το πόλεμο οπωσδήποτε με νίκη της Ρωσίας. Ανέφερε ότι στο Κούρσκ, την περιφέρεια του Κούρσκ, είναι 26.000 οι νεκροί ή βαριά τραυματίες μέχρι στιγμής, οι Ουκρανοί που έχουν εκεί χάσει τη ζωή τους ή βαριά τραυματιστεί, ότι είναι 2.000 οι Ουκρανοί που αυτή τη στιγμή βρίσκονται περικυκλωμένοι στο Κούρσκ και ακόμη δεν το έχουν καταλάβει, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Εννοώντας ότι αργά ή γρήγορα η ιστορία αυτή θα τελειώσει, χαρακτήρισε αυτή την επιχείρηση μια προσπάθεια του καθεστώτος του Ζελένσκι να κάνει μια επίδειξη κάποιας αποφασιστικότητας στα αφεντικά του, όπως είπε, μιλώντας ευθέως για Αμερικανούς και για τις προεδρικές εκλογές. Λοιπόν, Θανάση, κρατάμε και τις δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, πως είναι ενισχυμένη η Ρωσία στα ανατολικά της Ουκρανίας, ενισχυμένος και διπλωματικά μετά και τη σύνοδο των BRICS. Ευχαριστούμε πολύ.